Παικτών που ήθελαν να αποδείξουν ότι μπορούν να τους υπολογίζουν, οι Γιάννης Παθιακάκης και Άγγελος Αναστασιάδης, προσέφερε ωραίο θέαμα. Το σκορ άνοιξε μόλις το 10ο λεπτό από το εκπληκτικό σουτ του Χέλγκη Σίρκουτσον. Το προβάδισμα των πράσινων κράτησε 15 λεπτά, αφού με ωραίο πλασέ ο Χρήστος Κωστής ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει μπροστά για τα καλά και στο 32ο λεπτό ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, που διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας, έκανε το 2-1 για την Ένωση. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες δεν είχαν τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο, μέχρι το 70ο λεπτό, όταν και πάλι ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να νικήσει τον πολύ καλό Στέφανο Κοτσόλη και να κάνει το τελικό 3-1 για την ΑΕΚ, ενώ ο ίδιος έφτασε τα 10 γκολ στο κύπελο. Δύο τυχερά δελτία με 6 επιτυχίες που κερδίζουν από 75.455.095 δραχμές, ανέδειξε η κλήρωση του Λότο. Οι τυχεροί αριθμοί είναι 13, 16, 25, 28, 36, 44. Βρέθηκαν 248 πεντάρια που κερδίζουν από 88.345 δραχμές, 7.684 τεσσάρια που κερδίζουν από 4.000, με συγχωρείτε, από 2.135. Και του Απόλλων Αθηνών στη Ριζούπολη με 2-0. Το πρωί η αθλητική ηγεσία παρουσίασε τα σχέδια για το σπίτι της Άρσης Βαρών που θα κατασκευαστεί στην Νίκαια. Μαλαδένης προσπαθεί να περάσει χωρίς αποτέλεσμα, εκμεταλλεύεται το λάθος του ο Σίγκουρτσον και έχουμε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 9ο λεπτό. Φερουζέμ σε καταμέτωπο επίθεση. Μπαλιά του Φερουζέμ για τον Κωστή που δεν είναι σε offside. Κωστής απέναντι από τον Κοτσόλη και είναι ισοφάριση στο 27 για την ΑΕΚ. Ο Χρήστος Κωστής που χειροκροτεί θερμά από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Κωστένογλου, Σαβεύσκη, Κωνσταντινίδης και είναι το 2-1 για την ΑΕΚ με τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη στο 32. Η παλιά είναι για τον Κωνσταντινίδη που δεν είναι σε δέση offside. Κωνσταντινίδης για το 3-1. Βγήκε τελικά ο Κοτσόλης, έδιωξε κάλβο για τον Κωνσταντινίδη και με δεύτερη προσπάθεια στο 71. Σημειώνει το τρίτο γκολ της ΑΕΚ, το δεύτερο προσωπικό. Καφές στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Προθυμένη παλιά για τον Φρούσο. Θα βγει ο Φρούσο στα πλασάρι τον Μπακερζίδη και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ ακριβώς στο τρίτο λεπτό. Καφές αναζητεί κάποιο συμπαίκτη που θα τροφοδοτήσει τον Φρούσο, ο οποίος βρίσκεται σε θέση βολής. Ορφανός τελικά είναι αυτός ο οποίος σημειώνει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Η πρώτη κεφαλιά από τον Ορφανό. Ο Φρούσος με κοντινή κεφαλιά ευνηδιάζει τον Μπακερζίδη και ακριβώς το 64ο λεπτό της αναμέτρησης σημειώνει το ΠΑΟΚ καβάλα 3-0. Σαμαρά που είναι ιδιαίτερα γρήγορος επιχειρήτης έδρα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η αποτελεσματική παρέμβαση και τον γκολ αυτή τη στιγμή από τον Μουρατίδη. 1ο λεπτό του αγώνα στην Ριζούπολη, φάουλ σε καλή θέση για τον Ηρακλή, εκτελείται η κόντρα, η μπάλα στρώνεται στον Μούτσιο, σουτ 0-1, 0-1 για τον Ηρακλή. Ο Χάγκαν ανοίγει αριστερά για τον Δρούγα, αυτός βγάζει την σέντρα, ο Καλαμπάκας κάνει...